παίρνει έχει εγκληματικές ευθύνες γιατί επιτέθηκε ανέτεια σε διαδηλωτές, βουλευτές και στελέχη του ΚΚΕ. Προσήγαγε 5 από αυτούς, εκ των οποίων οι 2 χτυπήθηκαν και οδηγούνται στο νοσοκομείο. Η κυβερνητική απαγόρευση ακυρώθηκε στην πράξη και σήμερα με την διαδήλωση στην Αμερικανική Πρεσβεία και τώρα, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση, η οποία έχει εγκληματικές ευθύνες, καταφεύγει στη βία και στον αυταρχισμό.